Σε επίγουσα επιτήρηση έθεσε η Κομισιόν τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου λόγω κακοδιαχείρηση, πυροδοτώντα κρίσιμε εξελίξει για όλο το σύστημα διαχείριση των ενωσιακών επιδοτήσεων και, ιδιαίτερα, μιλώντα αυτών που συνδέονται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα των Ελλήνων παραγωγών. Πρόκειται για ένα ηχηροράπισμα στην πολιτική των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, ειδικότερα μετά και την εξέλιξη ότι το Μάρτιο του 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλόγησε πρόστιμο στη χώρα μας ύψους 283 εκατομμύριων ευρώ για κακή διαχείριση από πλευράς, τόπε και πέπληρομών αγροτικών ενισχύσεων της χρονικές περιόδους, 2020, 2021 και 2022 επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας. Όπως επισημαίνεται στην από 30 Τετάρτου 2024 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη διαχείριση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ των δύο ταμείων που χρηματοδοτούν τις δαπάνες της ΚΑΠ ενώ οι περισσότερα από τα οριζόμενα κριτήρια διαπίστευσή του δεν τηρούνται πλέον είναι τόσο σοβαρά ανεπαρκή ώστε να επηρεάζεται η ικανότητα του οργανισμού να εκπληρώνει τα καθήκοντά του. Ω εκ τούτου, η DG Agri θεωρεί ότι συντρέχουν οι προποθέσει ώστε η αρμόδια αρχή να θέσει επιγόντω υπό επιτήρηση τη διαπίστευση του οργανισμού, με άμεση ισχύ και να καταρτήσει ένα σχέδιο αποκατάσταση για τι διαπιστωθήσει ελλείψει εντό προθεσμία μέχρι 12 μηνών. Μάλιστα, η Κομισιόν προειδοποιεί ότι η έλλειψη επαρκών αποτελεσματικών και άμεσων διορθωτικών ενεργειών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της διαπίστευσης του ΠΚΠ, με ότι αυτό συνεπάγεται για το σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.